Τι θα κάνει, απειλεί με μηνύσεις, με αγωγές ο Elon Musk πλέον κατά του των νημάτων. Κατά του Threads, ναι. Κατά του Threads, ναι. Είναι μια σκληραίνη πλέον χοντρενικότητα μεταξύ των δύο, του Elon Musk και του ιδιοκτήτη της Meta, του Mark Zuckerberg, με αφορμή βέβαια την ανάπτυξη και το λανσάρισμα της πλατφόρμας Threads. Και φαίνεται λοιπόν η Twitter να απαντά και να σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της Meta. Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος της εταιρείας του Twitter, ο Alex Spiro, και κατηγόρησε μάλιστα τη Meta για παράνομη χρήση εμπορικών μυστικών του Twitter και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεωρεί η Twitter ουσιαστικά ότι η Meta προσέλαβε πρώην υπαλλήλους της για να δημιουργήσουν μια εφαρμογή αντίγραφο. Είπε και ο Musk, άλλο ανταγωνισμός και άλλο τώρα η αντιγραφή. Μάλιστα, ο Alex Spiro είπε ότι το Twitter προτίθεται να επιβάλλει με αυστηρότητα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και επεσήμανε το δικαίωμα της εταιρείας να ζητήσει ένδυκα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε πει, όπως τόνισε, έχουμε ειδοποιήσει επισήμως τη Meta να διατηρήσουμε τα έγγραφα και μπορεί να ακολουθηθεί η νομική οδός. Την Τετάρτη κυκλοφόρησε το Threads. Σε 100 χώρες, όπως είχαμε πει και χθες, όχι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω GDPR. Ωστόσο, φαίνεται πως είχε μόνο σε 7 ώρες 10 εκατομμύρια χρήστες. Λογικά, με τις δύο μέρες θα έχουν αυξηθεί αυτοί. Αρκετές διασημότητες, μάλιστα, έκαναν εγγραφή. Για να εγγραφεί κανείς πρέπει να έχει λογαριασμό στο Instagram. Πολλές διασημότητες γράφτηκαν, η Ellen DeGeneres, η Jennifer Lopez, η Shakira, αλλά και η Alexandra Ocasio-Cortez, είναι η δημοκρατική των δημοκρατικών, η γερουσιαστής, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία ούτως ή άλλως, βέβαια, να πούμε ότι η Cortez έχει και μία κόντρα με τον Musk εδώ και αρκετό καιρό. Σωστό. Ειδικά με αφορμή το ότι παρουσίασε τον Ron DeSantis τότε στην πλατφόρμα του, παρενέβη η Cortez και είπε ότι δεν γίνεται να ανακατεύεται έτσι στα πολιτικά. Οπότε ήταν και από τα πρώτα άτομα που γράφτηκαν στο Threads. Μάλιστα. Λοιπόν.